Γεια σας, ονομάζομαι Φώτης Καραχάλιος και είμαι αθλητής του Διαφοροζώ και του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας και ασχολούμαι με την ιστιοπλοεία ΜΕΑ. Τι σου προσφέρει η Φώτη η ιστιοπλοεία σαν άθλημα? Μου προσφέρει ελευθερία, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό να έχεις επαφή με τη θάλασσα και το νερό και όλα αυτά τα στοιχεία που μας προσφέρει η θάλασσα. Η αγωνιστικότητα αυτού του αθλήματος και φυσικά οι άνθρωποι που αποτελούν την ομάδα, γιατί αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Πόσο καιρό ασχολείσαι, Φώτη μου, με αυτό? Ασχολούμαι περίπου ένα χρόνο και είναι η πρώτη μου συμμετοχή σε αυτό το τουρνουά, το οποίο είναι προς τιμή του συναθλητή μας, του αδικογραμμένου Γιάννη Τύρου, και θέλουμε να τα δώσουμε όλα και για αυτόν. Όταν άκουσες ότι ο ΝΟΚ θα κάνει τμήμα ιστιοπλοείας για άτομα με ειδικές ανάγκες, πώς ένιωσες? Η αλήθεια είναι, οι γραμματέες του συλλόγου, η οποία είναι και η γειτόνισσά μου, κυρία Γουράλα, μου ανακοίνωσε ότι έχει δημιουργηθεί αυτό το τμήμα και αποφάσισα ότι θα ήταν καλή ιδέα να συμμετέχω, και από τότε δεν έχω φύγει ποτέ και δεν πρόκειται. Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας διοργανώνει σήμερα το πρώτο πανελλήνιο διασυλλογικό πρωτάθλημα για άτομα με κινητική αναπηρία με σκάφη τύπου Hansa 303. Είναι ο πρώτος αγώνας που διοργανώνεται στην Νότιο Ελλάδα με αυτού του τύπου τα σκάφη. Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα σε αθλητές όλων των ηλικιών, χωρίς διακρίσεις, χωρίς σκοπιμότητες, να μπουν στον χώρο της ιστιοπλοείας. Το σύνθημα του αγώνα είναι «Βρέσκεσαι το δικό σου κύμα». Θέλουμε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα να βρουν το δικό τους κύμα, να βρουν τη χαρά που μπορεί να σου δώσει η θάλασσα. Παράλληλα με αυτή τη διοργάνωση της ιστιοπλοείας, όπως πάντα, ο Ναυτικός Όμιλος τρέχει και το μήνυμα της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών. Γίνει και εσύ δότης, χάρη σε ζωή, σε έναν άνθρωπο που δεν έχει τίποτα να περιμένει από την ιατρική, γιατί τα όπλα της έχουν συγγύσει, παρά μόνο από τον συνάνθρωπό της. Χάρη σε ζωή, γίνε δότης μυελού των οστών. Βρες και εσύ το δικό σου κύμα. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να βρεθούν στις εγκαταστάσεις μας σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, να δουν τους αθλητές, να δουν τα ψυχικά αποθέματα που έχουν αυτοί οι αθλητές, να ενημερωθούν για τη δωρεά μυελού των οστών και να γίνουν δότες. Για πρώτη συμμετοχή, για πρώτη φορά πόσες συμμετοχές έχουμε? Έχουμε πέντε σκάφη αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετά καλός αριθμός για πρώτη διοργάνωση. Δυστυχώς, τελευταία στιγμή αναβλήθηκε η συμμετοχή της Πάτρας και του Ηρακλείου. Ελπίζουμε ότι στην επόμενη διοργάνωσή μας θα είναι και αυτή κοντά μας.